ευλογημένα, ειρηνικά και υγιεινά. Χρόνια πολλά. Με την ευχή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερώνυμου, τελέστηκε η θεία δοξολογία για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα. Το παρόν έδωσαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του ΓΕΕΣ Χαράλαμπος Λαλούλης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και ανώτατη αξιωματική του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Την εκδήλωση παρακολούθησαν αυτοδιοικητικοί του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και βουλευτές του νομού. Μετά τη Θεία Δοξολογία αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χαράλαμπου Λαλούση. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος να στέκεται στο πλάι μας σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε ενέργεια και σε κάθε δραστηριότητά μας. Άνδρες και γυναίκες του στρατού Ξηράς, σήμερα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξη και τη βοήθεια του Αγίου μας. Οι σύγχρονες προκλήσεις, η ρευστότητα που χαρακτηρίζει την εθνική πολιτική σκηνή, αλλά και κυρίως η συστηματική υπονόμευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, υποχρεών των ελληνικών στρατών να παραμένει σε κατάσταση διαρκούς επιφυλακής και ετοιμότητας. Υπό αυτές τις συνθήκες, με συμπαραστάτη και βοηθό τον Άγιο Γεώργιο, η πολιτεία, η αιγυσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχουν επιδοθεί σε μια αργότερη πολύπευρη ταχεία και πρωτοφανή προσπάθεια για να μεγιστοποιηθεί το μήνυμα της αξιόπιστης αποτροπής και να αντιμετωπιστούν και οι φόρα, αν χρειαστεί, όλες οι απειλές. Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού και ατρώντας πίστη και δύναμη από το παράδειγμα του προστάτη μας Αγίου, καλό όλους να εμπνευστούμε από το ένδεξο ιστορικό παρελθόν της πατρίδας μας και να αλλολογιστούμε το χρέος μας έναντι του πλήθους των ιερών που έπεσαν στα πεδία των αμαχών. Ακολούθησε ξενάγηση σε κάποια οπλικά συστήματα από στελέχη του στρατού με τους κυρίους Φλώρο και Χαρδαλιά να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εξοπλισμό και το προσωπικό που βρισκόταν στο σημείο.